Βεβαίως αυτή η συζήτηση εμποδίζει μια άλλη συζήτηση, η πιο σημαντική συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται εδώ μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω, και στα σχολεία και στην κοινωνία, όχι γύρω από τους στοιχειώδεις όρους της εκπαίδευσης, αλλά για το περιεχόμενο, το ίδιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, για το τι διδάσκονται και για το τι μαθαίνουν τα παιδιά. Αλλά για να μιλήσεις για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, κυρία Υπουργέ, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το περιεχόμενο στην εκπαίδευση. Και όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς, χωρίς εκπαιδευτικούς, σχολεία και μαθήματα δεν υπάρχουν ουσιαστικά και δεν μπορεί να γίνουν. Γι' αυτό λοιπόν συζητάμε τώρα, γι' αυτό το βασικό, το εκ των ουκάνευ. Το οποίο κι εσείς αναγνωρίζετε, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα στους αριθμούς, αν είναι 10.000 ή 8.000, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κενά, παρά το ότι έγινε η πρώτη και η δεύτερη φάση των αναπληρωτών. Το άλλο είναι αυθαίρετο η πρόσληψη των αναπληρωτών. Το άλλο είναι αυθαίρετο αυτό το νούμερο. Εγώ μίλησα με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και με βάση απλούς και λογικούς συλλογισμούς. Τώρα, αν είναι 10 ή 9.000, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σημασία. Τώρα, είπατε για αυτή τη χρονιά ότι, και δείξατε και μια συγκρατημένη, είναι αλήθεια, ικανοποίηση γύρω από τους όρους με τους οποίους ξεκίνησε αυτή η φετινή χρονιά. Αναγνωρίσατε βεβαίως κι εσείς, πριν μιλήσω για τα κενά, είπατε μάλλον, ομολογήσατε ότι διορισμούς δεν ξέρω αν μπορούμε να περιμένουμε πριν από το 2021, γιατί βάλατε μια σειρά από προϋποθέσεις, να δούμε το δημοσιονομικό, να δούμε το δημογραφικό, πότε θα τα δούμε, πόσο καιρό θα τα βλέπουμε αυτά, 10 χρόνια τα κοιτάμε, τα χρόνια περνάνε, οι ανάγκες μεγαλώνουν στην εκπαίδευση και βεβαίως, επειδή υπάρχει και ένας κόσμος, ξέρετε κυρία Υπουργέ, έχω συναντήσει αναπληρωτές οι οποίοι εργάζονται 15 και 20 χρόνια ακόμα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κουραστεί να είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και να πηγαίνουν να ζουν στα πιο απομακρυσμένα και στα πιο ακριβά τουριστικά νησιά με 600, 700 και 800 ευρώ. Και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος για τους οποίους αρνούνται ορισμένες φορές και την τοποθέτησή τους. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά και νομίζουμε ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτεί η κυρία Υπουργός, να μην τιμωρηθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ λιγάκι, επειδή είπατε για αυτές τις δύο φάσεις προσλήψεων, φανταστείτε δηλαδή να μην γινόταν και αυτές οι δύο φάσεις, θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά στιγμιότυπα αυτών των κενών. Να σας πάω λιγάκι στην Ασπροβάλτα, επάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου η Τρίτη Λυκείου, ακόμη και σήμερα, τώρα που μιλάμε αρχές Νοέμβρη, δεν έχουν κάνει ούτε μία ώρα μαθηματικών και χημίας. Να πάμε λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στα Κουφάλια. Εκεί, στο ΕΠΑΛ των Κουφαλίων, δεν διδάσκονται το 30% των μαθημάτων τους. Δεν είναι λίγο. Στο Κιλκίες, λείπουν από τα γυμνάσια και τα λύκεια 25 εκπαιδευτικοί, μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, φιλόλογοι. Εδώ, 5 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Κάθε μέρα όποιος περνάει με τον ηλεκτρικό το βλέπει το 51ο γυμνάσιο και λύκειο εδώ της Αθήνας. Είναι εκεί στη Ριζούπολη πριν το γήπεδο του Απόλλωνα. Όπου εκεί δεν υπάρχουν, λείπουνε, δεν γίνονται όλες οι ώρες των Αγγλικών και η πρώτη λυκείου, κυρία Υπουργέ, ακόμα δεν έχει κάνει φυσική και είμαστε στα μέσα του Νοέμβρη. Δεν έχει πάει φυσικός. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε φυσικό να μην υπάρχει φυσικός σε ένα σχολείο, όπως γράφει ένα πολύ εφάνταστο σύνθημα πανό που έχουν αναρτήσει οι γονείς εκεί. Στο 68ο Γυμνάσιο της Αθήνας λείπουν ώρες φιλολόγων. Στη Σαμοθράκη, για να σας πάω πάλι σε ένα από αυτά τα νησιά που υποφέρουν από τέτοια προβλήματα, έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών. Στο Γενικό Λύκειο Σαμοθράκης, όπου οι μαθητές του Γενικού Λυκείου της Σαμοθράκης δεν διδάσκονται πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, και να μην αναφερθούμε βεβαίως για την ειδική αγωγή, όπου εκεί, με βάση τα επίσημα στοιχεία, αυτή τη στιγμή λείπουν τουλάχιστον 1.600, προσέξτε, από το ειδικό επιστημονικό και από το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει, αυτό δεν αντιμετωπίζεται ούτε με δηλώσεις, ούτε με δηλώσεις του σαν αυτές που έκανε στην παρέλαση, επειδή τις άκουσα με μεγάλη προσοχή από την κυρία Υπουργό, στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου, για τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία έχουν ίσες ευκαιρίες. Δεν μιλάμε για ίσα δικαιώματα, μιλάμε για ίσες ευκαιρίες τώρα, με τα παιδιά που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία. Ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί. Και βεβαίως το αίτημα παραμένει, κυρία Υπουργέ, είναι αίτημα το οποίο θα το παλέψουν και φέτος οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση, ότι θα πρέπει επιτέλους
θα πρέπει άμεσα να μονιμοποιηθούν αυτή τη στιγμή οι 35.000, περίπου τόσοι είναι, αυτοί που δούλεψαν και δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση και πραγματικά μας βάζει σε σκέψη αυτό που είπατε, ότι θα δούμε αν αυτοί καλύπτουν πραγματικά κενά. Πραγματικά κενά καλύπτουν με βάση, κλείνω κυρία Πρόεδρε, με βάση το δικό σας τρόπο υπολογισμού των κενών και έχοντας μάλιστα διατηρήσει και η δική σας κυβέρνηση κάτι ρυθμισούλες της προηγούμενης κυβέρνησης. Βλέπετε, δεν είναι σαν τη σημαία να τις καταργείτε για να γίνει αυτό το παιχνιδάκι στα κανάλια περί προοδευτικότητας και κύριε συνάδελφε. Είναι ρυθμίσεις του κυρίου Φίλη, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ρυθμίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του υπεύθυνου του ολοήμερου και την κυκλικότητα των rotation των εκπαιδευτικών σε αυτό. Και βεβαίως είναι μια ρύθμιση εκεί για την τρίτη ανάθεση, κυρία Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό. Ξέρετε, ένας καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν διδάσκει μονάχα τα μαθήματα για τα οποία έχει σπουδάσει. Θα διδάξει και συγγενή μαθήματα, ακόμα και μη συγγενή μαθήματα με την τρίτη ανάθεση. Αυτές τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις διατηρεί και τις αξιοποιεί για να φαίνονται. Κύριε συνάδελφε, όμως έχετε ξεπεράσει.